Σήμερα 2 Φεβρουαρίου η χριστιανική πίστη γιορτάζει την Υπαπαντή του Χριστού, μία από τις 12 μεγάλες γιορτές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Η ημέρα της Υπαπαντής εορτάζεται σε ανάμνηση του ερχομού του Κυρίου στον Ναό των Ιεροσολύμων και στον καθαρισμό της Παναγίας από τη Λοχία. Το εκκλησιαστικό γεγονός εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς και αναφέρει ότι συνέβη 40 ημέρες μετά τη γέννηση του Ιησού. Που η Εκκλησία μας επαναλαμβάνει στο τέλος του Εσπερινού. Νην απολύεις τον δούλων σου δέσποτα, κατά το λίμα σου εν ειρήνη, ότι τον ελευθαρμήμου των σωτηριών σου. Και ύστερα απευθύνθηκε στην Παναγία λέγοντας δύο προφητείες. Ιδού το ασκείται εις πόση και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενο. Τη ομιλή για την κατάσταση που θα φέρει στον κόσμο η παρουσία του Χριστού και για τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο πρόσωπό του και ακόμη της προλέγει το πικρό ποτήριο του πόνου και της οδύνης που σαν μητέρα του Ιησού Χριστού θα δοκιμάσει και σου δε αυτή την ψυχή διαρρεύσει θεροφέα. Δίκο το μαχαίρι θα διέφυγε την καρδιά σου. Πράγματι, ο Χριστός είναι σημείο αντιλεγόμενο 2.000 χρόνια τώρα. Άλλοι τον δέχτηκαν ανεπιφύλακτα σαν σωτήρα και διτροπή και άλλοι τον αντιμετώπισαν με άρνηση και εχθρότητα. Άλλοι τον αγάπησαν και τον ομολόγησαν Χριστό, Υιό του Θεού, όπως ο Απόστολος Πέτρος, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του σώματος». Και άλλοι τον ύβρισαν και τον συκοφάντησαν. Έλεγαν, «Ιδού άνθρωπος πάγος και γυνοπότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών, εκατομμύρια άγιοι και χριστιανοί βρήκαν κοντά του την αληθινή ζωή δια της μετανοίας και αξιώθηκαν των δωρεών της χάριτος και της σωτηρίας». Και άλλοι πολέμησαν το όνομά του, την εκκλησία του και τους πιστούς του, σκληρούς και απάνθρωπους, με σκληρούς και απάνθρωπους διωγμούς. Επειδή σύμφωνα με τον νόμο ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας, έπρεπε να αφιερωθεί στον Θεό και συγχρόνως οι γονείς να προσφέρουν σε αυτόν μία μικρή θυσία από ένα ζευγάρι περιστέρια. Το ζευγάρι του Ιωσήφ και της Μαρίας προϋπάντησε στο ναό ο υπερήλικας Σιμεών, ο οποίος δέχθηκε τον Ιησού στην αγκαλιά του και φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα. Τα Βυζαντινά χρόνια η Υπαπαντή γιορταζόταν ως μικρή γιορτή στις 14 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός την ανοίγαγε σε δεσποτική το 542 και επέβαλε να εορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού για ένα λοιμό που έπληκε την επικράτειά του. Επαληθεύθηκε πράγματι η προφητεία του Πρεσβυτέρου Σιμεών. Υπήρξε σημείο αντιλεγόμενο ο Χριστός. Για αυτούς που τον αγάπησαν και τον ακολούθησαν, υπήρξε φως, ζωή, αγιασμός, χαρά, ευλογία. Για αυτούς που τον μίσησαν, ήταν μορία, σκάνδαλο, πλάνη. Ανάλογα με τη στάση που κράτησαν απέναντί του οι άνθρωποι, υπήρξε για τους πιστούς ανάγκη.